και τις εκδηλώσεις. Οπότε φέτος που είναι ελεύθερα, αξίζει να γιορταστεί ο κλείδωνας όπως το αρμόζει. Είναι ένα έθιμο πολλών χρόνων. Ρώτησα εδώ στα καφενεία και πάνω από 30 χρόνια μου είπαν ότι κάνουν αυτή εδώ την εκδήλωση. Και επίσης ότι η Τήλισσος το διατήρησε και το ανέδειξε σαν έθιμο, ενώ τα γύρω χωριά, χωρίς δεν θέλω να μειώσω, δεν το είχαν τόσο έτσι σε event, σε εκδήλωση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και σε έχει σασμό. Και θα ήθελα να αφιερώσω λίγο ιδιαίτερο χρόνο σε κάποια πρόσωπα που είναι εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μενέλαο Μπογκέα, τον Αντιδήμαρχο, τους Αντιδημάρχους Φασουλάκη, Αλμπαντάκη, Περσινάκη, τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΜ Τάσο Λιαδάκη, τους Δημοτικούς Συμβούλους Ξυλούρη Μιχάλη και Θανάση Κύρκο, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας στη Λύσου Βασιλάκη Μανώλη, τον Πρόεδρο της Τοπικής... Επιτέλους, ένα χειροκρότημα! Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γαζίου και τον Αντιδήμαρχο Παρασύρη Βαγγέλη Άσπρη Γιάννη. Τέλος, τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Φασουλάκη για τη χορηγία του για τη λαχαιοφόρο μας. Ένα κόσμημα είναι πάρα πολύ ωραίο να πάρετε λαχνούς. Τον Δρόμο Ονείρου για τη χορηγία του στο κρασί. Να πάρετε και κρασί. Τη Λύρα που μας συντροφεύει απόψε και τα παιδιά μαζί του. Φυσικά τους υπόλοιπους, τους αφανείς ήρωες. Τα παιδιά που είναι μέσα και δεν είναι στο συμβούλιο. Δεν θα έχει γίνει τίποτα χωρίς αυτά.